Πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκη σε απευθεία σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά στην Ε2, εκεί όπου νωρίτερα ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, μας λες, Ελευθερία, ότι απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από το λιμενικό σώμα, ο άνδρας ηλικίας 55 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Τζάνιο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είδατε πριν από λίγα λεπτά με τη βοήθεια του Νίκου του Μαρκεζίνη το όχημα το οποίο ανασύρθηκε από την πύλη Ε2, όπου είχε πέσει στις 5:10. Είναι μια νεότερη ενημέρωση που έχουμε. Το όχημα έπεσε στις 5:10. Ο οδηγός εντοπίστηκε μέσα σε αυτό. Ενημέρωση το λιμενικό σώμα είχε γύρω στις 6 παρά. 6:30 ξεκίνησε η επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Όπως σας είπα, στην πρώτη μας σύνδεση έφτασε πλωτό του λιμενικού σώματος και βατραχάνθρωποι προκειμένου να εντοπίσουν το συγκεκριμένο όχημα. Εντοπίστηκε και ο οδηγός, ωστόσο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνιο νοσοκομείο. Εντάξει, από την ενημέρωση που έχεις από λίγο... το λιμενικό σώμα και βάσει της ώρας που μας λες ότι έπεσε το αυτοκίνητο και την ώρα του απεγκλωβισμού του, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο, κακά τα ψέματα, αυτός ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Θα είναι ένα δύσκολο περιστατικό για τους γιατρούς. Ενδεχομένως στις επόμενες ώρες να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για την κατάσταση υγείας του 55χρονου. Ξέρω, αν προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε καράβι. Υπήρχε καράβι. Δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο, Άκη, μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι. Και να σας πω απλά ότι στο συγκεκριμένο προβλήτα δένουν συνήθως πλοία τα οποία έρχονται από Κυκλάδες. Από Κυκλάδες και κάποια από την Λέσβο.